Εγώ το έχω ξαναπεί ότι οι γιορτές είναι μια μαλακία. Ή εμπελάς. Είναι φύρα οι γιορτές. Βγαίνεις στον δρόμο, πιωμένοι, σε τρακέρνουν, βρίζουν. Γίνονται άντρες, σε απειλούν. Έρχονται, σε αγκαλιάζουν, να σε φιλήσουν. Βρωμάνε ουίσκι, βρωμοκοπάνε, σιχαίνεσαι. Μια ιδία και μισή. Τους έχω πει, τους κοντινούς μου ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, συνεργάτες, μη με αναγκάζετε και με βγάζετε έξω αυτές τις κολογιορτές. Γιατί θα πλακωθώ. 2005. Φώτα. Ταβέρνα Επανομής. Κλείνει έξυπνη μάνα μου τραπέζι. Της λέω ο πατέρας μου, που ήταν σοφός άνθρωπος. Βρε μαλακισμένη, τη λέει. Αυτές τις κολομέρες δεν γουστάρω. Ήξερε ο άνθρωπος. Δεν ήταν μαλάκας, ήτανε... Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη πνευματική, είχε μεγάλη πνευματική υπεροχή. Και σαν ποδοσφαιριστής έμπαιξε σε υψηλό επίπεδο λόγω του μυαλού του. Δηλαδή από το σόι μου, γενικότερα από όλα τα σόγια, ήταν ο εγκέφαλος. Μιλάμε για σόι, είναι βόδια. Τέλος πάντων. Μην ξύνουμε βαθιές πληγές. Κάποτε είπε μια νηψιά μου, πέθανε ο λάθος άνθρωπος στις οικογένειές μας. Πέθανε, λέει, ο λάθος άνθρωπος. Με τα βόδια. Τέλος πάντων. Πάμε εκεί, έγκυες γυναίκες. Πάει κάτσε στο τραπέζι, έρχεται ένα βουβάλι. Από τη μηχανιό, ένα βόδι. Σι κάθισε εδώ, ρε, μέση μου. Του λέω, μεταράς, ρε φίλε. Κούλα, ρε, λέει, έχω κλείσει τραπέζι. Πες κλείσει τραπέζι, σηκολόγερα, του λέει. Ήταν 67 χρονών ο πατέρας μου, 45, εγώ 37. Του λέω. Ήταν τελευταία φορά που φόρεσα πουκάμισο. Του λέω, ρε φίλε, γιατί μιλάς έτσι, μεγάλος άνθρωπος. Αγαμίσου και εσύ, μπούστη. Φράτς, μου δίνει μία με το δάκτυλο, μου σκίζει τα κουμπιά. Μου δίνει και ένα μπάτσο. Του μπλόκνω εγώ. Και βγαίνουμε έξω. Παίζουμε ξύλο. Εγώ και το βουβάλι, τη μηχανιώνα. Καλά ήταν να το τελειώναμε το ξύλο οι δυο μας, θα άντρωγα, θα δίνα, να τελειώναμε. Μπαίνουν άλλοι μέσα, σκουντάει ο ένας, τραβάει ο άλλος, με τραβάνε εμένα. Μπέρδεμα. Εκεί που το μάτσι είναι ισοπαλία, βλέπω το μηταρά, παίρνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μετά αυτούς, του είναι ένα μπουνίδι εδώ, πατ! Σέκος ο άλλος. Άντε τρέχαμε το γρόλιο με τον κούγια και με τους άλλους να βρει άκρη. Λέω, δεν ξαναβγαίνω διακοπές. Δεν βγαίνω. Φώτα, 2013. Στο δρόμο ξανά επεισόδιο. Ξυλοδαρμός. Μπουνίδια. Σταματάει ένας χοντρός. Πού πας ρε, ρε φίλε, του λέω, μα αγαμίσου ρε. Κατεβαίνω κατά την κόρη μου. Θες ρε κουφάλα μου, λέει, σε πλακώσω μπροστά στην κόρη σου. Με το που θα σε πλακώσω μπροστά στην κόρη σου, σαγώνει, 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 σαγώνει. Κάτω. Μήνεις. Τώρα θα πάω να την. Τον άλλο μήνα έχω, γιατί τα δικαστήρια είναι κλειστά. Πάλι φώτα. Η κόρη μου έχει μια κολλητή, ο μπαμπάς της, ο Γιώργος, είναι φίλος με τον Κατσιαούνη. Ο Κατσιαούνης έχει ένα βοθρομάγαζο να πούμε, μαζεύονται εκεί οι Αργιανοί, δεν ήξερα εγώ τι. Ψήνει ο Κατσιαούνης, κάνει ο Κατσιαούνης, ξέρεις, αυτά δεν γουστάρω. Πάμε, πάμε, βρε γαμώ το Χριστό σας, τι πάμε, πάμε, δεν γουστάρω. Πάμε. Μαζεύεις γυναικόπαιδα εκεί και τα λοιπά. Εκεί πέρα, μετά τα άμαθα, μάλλον βάλαν κάποιοι έναν να με τσιγκλήσει. Να προκαλέσει ιστορία, να απαντήσω εγώ μαζί αυτού να παίξω, να κάνω μανούρα. Εκ των υστέρων τα άμαθα αυτά. Γιατί ήταν ένας που με προκαλούσε. Από πίσω ερχόταν, με τσιμπούσε, με έκανε, με τραβούσε τους γιακάδες κτλ. Έβριζε τον Μπούζο. Τον Μπούζο γιατί τον ρίζει. Τι είναι εγώ, εγκόμενα του Μπούζο, ρε Μπούζο. Τι αγάμισε το λέω μαλάκα. Και μου παίρνει τα γυαλιά. Μου παίρνει τα γυαλιά και μου τα σπάει. Και μου τα πετάει κάτω. Αντιλαμβάνομαι στο μαγαζί, δεν ασχολείται κανείς, ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε αυτά κτλ. Κάβεσαι. Όλα έτσι είστε. Παπ! Κάτω. Κάτω μπάσταρδε. Έρχεται ένας. Α, παπ! Κάτω. Και μετά αρχίζει το rock and roll. Μπαίνουν, σκουντάνε, κάνουν, σκουντιόμαστε, αυτά τα σπουνιές έχω δώσει εγώ, πάω να φύγω. Δεν με παίρνει. Αντιλαμβάνομαι ότι μαζεύεται κόσμος εναντίον μου από κάποιο τηλεφώνημα πιθανόν. Έχω την κόρη μου εκεί. Έχω άμαχο πληθυσμό. Γυναίκα μου, ο Γιώργος ο Τερλίκας που είναι φίλος μου,
πρέπει να φύγω. Του κάνω πάρ' τη μικρή, φύγε, θα τη ρυθμίσω εγώ τη δουλειά. Ευτυχώς δεν κόλωσα να πάω στο πόλμπαγκάζ να βγάλω την καραμπίνα μου. Ούτε ένα μαχαίρι που έχω μέσα στο αυτοκίνητο το χρησιμοποίησα, γιατί εκεί βγάζεις τα όπλα εσχάτης στιγμής. Θα πρέπει να κινδυνεύεις πάρα πολύ για να χρησιμοποιήσεις αιχμηρό αντικείμενο ή αυτό. Πάνω από στο αυτοκίνητο τραβάνε, κάνουνε, τραβάνε την πόρτα, την κλείνω την πόρτα μου, την ξεχαρβαλώνω, βάζω μπρος, πάω να φύγω, με κλείνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχω μεικτή ασφάλεια, λέω θα πατήσω γκάζι, αν πατήσω και κάνω στα αρχίδια μου. Δεν έπιασε το φρένο. Θα πάρω τον κούγια, πάγω το ρόλιο, δεν πιάσαν τα φρένα μου, μεικτή ασφάλεια ζωής, να πάνε να γαμηθούν. Μπρος στην ασφάλεια, τη δική μου να γαμηθούν. Πατάω τον γκάζι, οπ, διούξ το Κόρντομπα, χειρόφρενο, δεξιά-αριστερά, κόλλους, πετούσα, χτυπούσα ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αν ο εισαγγελέας θέλει να με καλέσει, τον έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Κύριε εισαγγελέα, έχω γραμμένο στα αρχίδια μου, γιατί ζω σε μια χώρα, είναι η χώρα του Μπιστάν, να πούμε. Εντάξει. Και φυσικά ακολουθούν από πίσω, τρέχουν, κάνουν, ράνουν, σηκώνομαι, φεύγω. Ο τελευταίος, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου που έμεινα από τους 5, του εύχομαι καλές γιορτές. Εκ των υστέρων διαβάζω στα site, Αργιανοί ήταν κτλ. Δεν είδα Αργιανούς με κασκόλ, ούτε Παοξίδες, ούτε τίποτα. Δηλαδή, εγώ τους ανθρώπους δεν τους ξεχωρίζω σε Αργιανούς, Παοξίδες, δεξιούς, αριστερούς. Τους χαρακτηρίζω σε μορφωμένους, αμόρφωτους, καλούς συνεργάτες, κακούς συνεργάτες, καλούς αθλητές, κακούς αθλητές, επικοινωνιακούς, αντιεπικοινωνιακούς. Δεν ήξερα και οι άνθρωποι αυτοί αν υποστηρίζαν τον Άρη, τον Πάοκ, τον Ηρακλή. Εκ των υστέρων μου είπαν, λέει, ξανά να ήταν Αργιανοί. Δεν ξέρω αν ήταν Αργιανοί ή Παοξίδες. Σίγουρα ξέρω ότι ήταν μαλάκες. Αυτό είναι δεδομένο. Και ότι τουλάχιστον είχαν να γαμίσουν 3-4 χρόνια ο καθένας. Γιατί κράβγαζαν. Δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Τέλος πάντων, εγώ το τελειώνω. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξέρω ότι ο Κατσιόνης χέστηκε γιατί ήταν πελάτες του. Δεν πήρε το μέρος το δικό μου και καλά έκανε. Και εγώ αν είχα ένα μαγαζί το οποίο με κρατούσαν κάποιοι πελάτες, οπαδοί, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί εκεί κτλ. Φυσικά θα έπαιρνα το μέρος των άλλων. Και φυσικά δεν είχα και τη μήνυ να με υπερασπιστεί, γιατί ένας άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός παίρνει τα σκυλιά του μαζί, χωρίς τα σκυλιά δεν βγαίνει. Εγώ βγαίνω μόνος μου, τρώω, δίνω μόνος μου και ζω μόνος μου, ζω στις κόκκινες γραμμές μόνος μου. Ούτε σκυλιά ούτε γατιά με φυλάνε. Η καημένη μήνυ καλύτερα που δεν ήρθε, γιατί δεν θα μπορούσε να με υπερασπιστεί. Του τέστην. Αποφεύγεται τα πολλά πολλά αυτές τις κολογιορτές, τα κολοχριστούγεννα και τα κολοπάσχα και αυτές τις κολοεβραϊκές γιορτές, τις ειδωλολατρικές. Ο Χριστούλης με τα δώρα και τα αρχίδια μου τα δύο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελπίδα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ηθοποιός, αλλά ούτε στο σύλλογο ηθοποιών είμαι γραμμένος, ούτε στο σύλλογο δημοσιογράφων. Αν το κάνω αυτό στον Κανελάκη και έπεσε μπουνιές ο Κανελάκης, θα είχαν βγει όλοι αυτοί οι καριόλιδες εδώ οι συνδικαλιστές και θα λέγανε καταδικάζουμε την επίθεση που δέχτηκε το μέλλον μας κτλ. Στα αρχίδια μου ο σύλλογος δημοσιογράφος, τα παπάρια μου σας έχω γραμμένους. Κάντε τσιμπούκια στο Σαββίδι και στο Μαρινάκι και στο Μελισανίδη. Κάντε τσιμπούκια στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Σας έχω γραμμένους στα αρχίδια μου τους δημοσιογράφους. Ούτε περίμενα να πείτε ότι ξέρω εγώ συμπαραστεκόμεθα σε έναν άνθρωπο ο οποίος 20 τόσα χρόνια έχει κάνει 6.000 ένσημα, 7.000 ένσημα στα μέσα. Στα παπάρια μου σας έχω γραμμένους. Και αν ποτέ δίνουν δημοσιογράφο, θα πούν καλά του κάνανε. Όπως λένε και για μένα, καλά του επιτέθηκαν. Μέσωσαν δύο πράγματα. Αφού ήταν στημένη ιστορία, φαντάζομαι εκ των υστέρων, μέσωσε η καλή μου φυσική κατάσταση, η ενασχόλησή μου με την πυγμαχία, το γεγονός ότι είχα όπλο στο Πολ Μπαγκάζ και τη εισαγγελέα στα αρχίδια μου σε έχω γραμμένο. Πραγματικά σε έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Και εσένα και την αθλητική βία και όλους. Στα αρχίδια μου σας έχω γραμμένους. Λοιπόν, το γεγονός ότι κάποια και σε αυτόν ήταν πολύ πιωμένοι και δεν είχαν τα. Πώς να το πω, τα αντανακλαστικά να είναι πιο έτσι, να έχουν καλύτερη επαφή με το περιβάλλον. Εκεί τη γλίτωσα γιατί στο αυτοκίνητο μπροστά θα μπορούσαμε να τσαλαπατήσουν να με διαλύσουν.
Δεν είμαι οπαδός και φίλαθλος καμίας ομάδας. Δεν είμαι οπαδός και φίλαθλος κανενός κόμματος. Και καμίας κολοθρησκείας. Ζω ελεύθερα και σκεπτόμενος. Μου έχουν επιτεθεί στην Τούμπα. Μου έχουν επιτεθεί στο Χαριλάου, στο Καφτατζόλιο. Ο αρχηγός της θύρας 7 με έβριζε και του απάντησα. Σε κότα. Και άμα θες, έλα να βρούμε την άκρη στο ρίγκ. Ούτε μαχαίρια, ούτε πιστόλια, ούτε ιστορίες. Δεν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, κύριε. Συντάξει με τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι οπαδός καμιάς ομάδας. Η μόνη που δεν έχω επεισόδιο είναι η Παναθηναϊκή και οι αξίδες ακόμα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον έχω πάλι κάποιο επεισόδιο. Κτλ. Με χριστιανούς είχα πάλι. Είχα επεισόδιο. Με ακραίους χριστιανούς, με μηνύσεις κτλ. Δεν σκέφτομαι μετά τα 52 μου που τα κλείνω 17 Φεβρουαρίου να ενταχθώ κάπου. Θα ψοφήσω ανένταχτος, είτε από βίαιο θάνατο πιθανόν, είτε από ευνίδιο θάνατο, είτε από μακράς ασθένειας θάνατο. Και σίγουρα καμιά παράταξη δεν θα στείλει στεφάνι. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία μου. Εντάξει. Όταν δίνουν τον Κανελάκη, τον Μπούζο, τον Γρηγοριάδη, τον Δούκα, ή άλλους δημοσιογράφους, Τσαλτίδη και τα λοιπά, με πήρε τηλέφωνο, να είναι καλά, σίγουρα ο σύνδεσμος δημοσιογράφων θα στείλει συμπαράστασης μήνυμα. Χαίρομαι πολύ που δεν ανήκω σε αυτή την καφρίλα και στη βοθρίλα τη δημοσιογραφική. Καλή χρονιά να έχετε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλή.